δίπλα σε όλες τις επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, είναι το επιμελητήριο δράμας με πολλαπλές δράσεις που πραγματοποιούνται τις ημέρες των γιορτών προς όφελος των καταστημάτων. Με τα καταστήματα της περιοχής να είναι έτοιμα να υποδεχθούν το μεγάλο κύμα των επισκεπτών, μιας και η δράμα είναι ένας ξεχωριστός χειμερινός προορισμός. Στο επίκεντρο, ωστόσο, και τις ημέρες των γιορτών παραμένει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που το επιμελητήριο κάνει ό,τι χρειάζεται για να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καταρχάς, τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος στην οποία οι επιχειρήσεις προσδοκούν να ανταποκριθούν στη δουλειά τους. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος πρώτα-πρώτα πρέπει να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις. Η αγορά πρέπει να στηριχθεί και αυτό είναι το μήνυμά μας. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τα έχουμε συζητήσει πολλαπλώς. Είναι γνωστό ότι με πολύ μεγάλη δυσκολία η μικρή και η μικρομεσαία επιχείρηση σήμερα μπορεί να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό και γενικότερα σε όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία την απασχολούν. Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι γιορτές είναι μια καλή ευκαιρία για την τόνωση της τοπικής αγοράς. Σε αυτό βοηθάει φυσικά και η Ονειρούπολη, βοηθάνε διάφορα άλλα event τα οποία γίνονται στην πόλη. Να ξέρετε ότι η Δράμα έχει από τις καλύτερες αγορές της Βόρειου Ελλάδος. Τα καταστήματά της είναι καταστήματα ποιότητας. Επίσης να πω ότι και στην εστίαση θεωρούμαστε μία από τις καλύτερες περιοχές και επομένως προσδοκούμε με την έλευση του κόσμου, ειδικά τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, να πιάσουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε βάλει. Η Δράμα χαρακτηρίζεται ουσιαστικά την ημέρα των εορτών και από το κρασί. Όπως ξέρετε, τα ηνοπία μας είναι περίφημα. Είναι ηνοπία επισκέψιμα, είναι ηνοπία τα οποία παράγουν αναγνωρίσιμα πλέον κρασιά. Αυτό πρέπει να δουν και οι δραμηνοί και να το στηρίξουν. Επίσης, πιστεύω πάρα πολύ ότι οι γειτονικές περιοχές όπως είναι η Καβάλα, η Σέρες, η Ξάνθη θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους, θα έρθουν σε εμάς όπως και εμείς ερχόμαστε τα καλοκαίρια στην Καβάλα. Έτσι, και νομίζω ο χειμώνας για τους καβαλιώτες είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουν στη Δράμα. Θέλω να επισημάνω επίσης ότι τα προβλήματα δεν θα πάψουν να υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν. Αυτό που χρειάζεται είναι οργάνωση και μια αισιοδοξία για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται. Σαφέστατα, έχουμε τοποθετηθεί και έχουμε πει την αντίθεσή μας στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο όσον αφορά τα οριζόντια μέτρα, παρά τις όποιες εξαιρέσεις έχουν ενταχθεί. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτό που πρέπει να κοιτάμε είναι να προχωράμε μπροστά. Το επιμελητήριο είναι εδώ, χαράσσοντας την αναπτυξιακή προοπτική.